Στους πρωταθλητές της κατηγορίας 12 και 16 ετών σε αγόρια και κορίτσια ανέδειξε η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα που φιλοξένησε τους αγώνες αντισφαίρισης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ε1. Είναι τα αγόρια 12, κάτω των 12 και κορίτσια κάτω των 12 που οι αγώνες έγιναν στα ανακαινισμένα γήπεδα της παραλίας και εδώ είχαμε τα αγόρια 16 και κορίτσια 16. Ηλικιακά μιλάω πάντα, έτσι. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Φαίνεται ότι υπάρχει μέλλον στον κόσμο της αντισφαίρησης και πάντα εμείς οι προπονητές προσπαθούμε για το καλύτερο. Μία ακόμη επιτυχή αθλητική διοργάνωση που έφερε σε πέρας ο Όμιλος Αντισφαίρησης Καλαμάτας, προσελκύοντας 500 αθλητές, προπονητές και συνουδούς από όλη τη χώρα. Οι διοργανώσεις αυτές του Όμιλου Αντισφαίρησης Καλαμάτας πραγματικά είστε συμπαραστάτες, είστε συνοδοιπόροι, τα έχετε καλύψει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αθλητικά πράγματα του τόπου μας. Οπότε οφείλω σαν πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης Καλαμάτας, αλλά και σαν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, να σας ευχαριστήσω για την προβολή και την προώθηση του αθλήματος στον τόπο μας, που, κυρία Τριάντου, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στο Νοέμβριο μήνα και έγινε μια πανελλήνια διοργάνωση Ε1, η οποία κράτησε από την Παρασκευή μέχρι σήμερα Τετάρτη. Δηλαδή ήταν 6 μέρες, όπου βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις μας και στον Κορδία, αλλά και εδώ στα γήπεδα της Τέντας, περίπου 200 αθλητές, κορίτσια και αγόρια, οι κορυφαίοι στην χώρα, σε επίπεδο πανελληνίου πρωταθλήματος, σε ένα βαθμολογούμενο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την περιοχή μας, γιατί η περιοχή μας καθιερώνεται πλέον ως μια περιοχή, ένας αθλητικός τουριστικός προορισμός. Έτσι. Τον ενθουσιασμό τους για την συμμετοχή στους τελικούς εξέφρασαν οι 4 φιναλίστ σε αγόρια και γορίτσια. Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Καθυστερήσαμε μια μέρα επειδή είχε βροχές, αλλά γενικά πέρασαμε πολύ ωραία. Το τουρνουά είχε πολύ καλό επίπεδο, εντάξει. Αυτά, πέρασαμε πολύ ωραία και χαρήκαμε πολύ που κερδίσαμε. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να κερδίσουμε. Και γενικά και στους προηγούμενους αγώνες έπρεπε να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι για να βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είχαμε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Έξαμε καλά. Καταφέραμε να φτάσουμε τελικό, κερδίσαμε. Εύκολα, δύσκολα. Δύσκολα. Παίζαμε πολύ καλύτερες παίκτες από εμάς. Φτάσαμε στο τελικό, δεν παίξαμε πολύ καλά. Δηλαδή, στο προηγούμενο μάτς είχαμε παίξει καλύτερα και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει καλύτερο αποτέλεσμα αν είχαμε παίξει καλά. Δεν παίξαμε τόσο καλά. Στο προηγούμενο μάτς είχαμε παίξει πολύ καλύτερα. Οι αγώνες αυτοί αποτέλεσαν ένα δυνατό crash test σε επίπεδο οργάνωσης για τον Όμιλο Αντισφαίρησης που σύντομα αναλαμβάνει και νέες προκλήσεις. Πάντα ο στόχος μας παραμένει να μπορέσουμε επιτέλους ξανά εδώ στην εγκαταστάσεις μας να διοργανώσουμε και διεθνή τουρνουά το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Το επόμενο ραντεβού μας είναι για το διασυλλογικό πρωτάθλημα, όπου ο Σύλλογος Όμιλος Αντισφαίρησης Καλαμάτας φιλοδοξεί με τους αθλητές του να μπορέσει να ανέβει κατηγορία και ένα επίπεδο ακόμα παραπάνω και νομίζω ότι είναι ο καιρός να το πετύχουμε και δηλώνω αισιόδοξος.